Για το τέλος, θα ζητούσαμε από τον κύριο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, κύριο Θωμά Βαχαράκη, να μας χαιρετήσει και αυτός με τη σειρά του. Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Δήμαρχε, κυρία και κύριε Βουλευτή, εκλεκτοί εισηγητές της σημερινής ημερίδας, αγαπητοί συνάδελφοι, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αγαπητά παιδιά, πρώτα-πρώτα επιτρέψτε μου να εκφράσω όχι απλώς τη λύπη μου, τη συντριβή και την οδύνη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει επηρεάσει την καθημερινότητά μας αφάνταστα. Ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει σήμερα να τα κρατήσουμε και στη μνήμη τους σιγή ενός λεπτού. Σε ό,τι αφορά τη σημερινή εκδήλωση, τα περιστατικά βίας στην κοινωνία διαρκώς αυξάνονται, ειδικά την περίοδο της πανδημίας και μετά. Καλείται το σχολείο να παίξει ένα ρόλο πολύ σημαντικό, γιατί όσο τα αίτια της βίας δεν αντιμετωπίζονται από την κοινωνία, είναι επόμενο το σχολείο να δρά πυροσβεστικά, καταστατικά. Όχι κατασταρτικά απέναντι στη βία, αλλά στα αίτια που την εκδηλώνουν και στο να κρατήσει την κοινωνία σε μια πιο ήπια στάση. Επί τη ευκαιρία επιτρέψτε μου να πω ότι μέσα στο σχολείο το ζούμε αυτό. Αυτό που έχει αξία για μένα και περισσότερο απ' όλα είναι πιο σημαντικό, είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διάκριση, αν έρθει, έρχεται μόνη της, αλλά ποτέ δεν θα ήθελα να ακούσω για επικράτηση του ενός πάνω στον άλλο. Πρώτα συμμετέχουμε, η συμμετοχή, η προσπάθειά μας η καθημερινή οδηγεί στην διάκριση αναλόγως των περιστάσεων, αλλά η διάκριση δεν σημαίνει επικράτηση. Δύο λόγια λίγο για τη βία την οπαδική. Στην Ελλάδα η βία η οπαδική εμφανίστηκε το 1983 για πρώτη φορά. Όχι, συγγνώμη, δεν εμφανίστηκε. Είχαμε το πρώτο θύμα. Έχουμε 12 θύματα. Το πρώτο θύμα δυστυχώς ήταν στη Θεσσαλονίκη και δυστυχώς ήταν στην περιοχή Χαριλάου. Το Σεπτέμβριο του 1983. Εύχομαι ο Άλκης να είναι το τελευταίο θύμα που επίσης είναι στη Θεσσαλονίκη και επίσης στην περιοχή Χαριλάου. Τη βιώνουμε την οπαδική βία και δεν είναι μόνο τα θύματα. Είναι τα επεισόδια που γίνονται, είναι οι τραυματισμοί, είναι οι φθορές που προκαλούνται, αλλά κυρίως, επιτρέψτε μου να πω, πιο σημαντικό είναι η ψυχική φθορά. Είναι πιο σημαντική και έχουμε ένα σημείο διαίρεσης το οποίο επηρεάζει και τη συνοχή της κοινωνίας σε έναν βαθμό και αυτό θέλει να το προσέξουμε. Ως Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας εδώ και 10 χρόνια περίπου έχουμε το παρατηρητήριο πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων μέσα στο οποίο είναι ενταγμένη και η θεματική της βίας. Στο πλαίσιο του παρατηρητηρίου διοργανώνονται εκδηλώσεις και για να βάλω τα πράγματα στη σωστή σειρά δεν είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση αυτή που διοργανώνει σήμερα. Εμείς απλώς βοηθήσαμε. Τα τρία σχολεία είναι. Οι τρεις διευθύντριες, οι σύλλογοι των τριών σχολείων, αυτοί φτιάξαν αυτή την εκδήλωση. Όσο μπορούσαμε εμείς σε πολύ μικρό βαθμό βοηθήσαμε. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία που ο στόχος είναι οι μικρές ηλικίες για να μαθαίνουμε από πολύ μικροί να απέχουμε από βίαιες συμπεριφορές.
Όπως επίσης πολύ σημαντικό είναι η συμμετοχή των γονέων, του συλλόγου γονέων. Και το λέω και το εννοώ αυτό, γιατί ό,τι και να κάνει το σχολείο, χρειάζεται και την συνεργασία με την οικογένεια. Και αυτό το κλειδί της συνεργασίας της οικογένειας με το σχολείο είναι το α και το ω για την επιτυχία μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Πέλας. Είστε εδώ? Δεν άκουσα, είστε εδώ? Το Δημοτικό Σχολείο της Πέλας. Και το Γυμνάσιο Πέλας. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και συγχαρητήρια.